Λοιπόν, στο τέλο του βίντεο θα σου πω για ποιο λόγο ε, σε ένα κανάλι, όπω είναι το κανάλι τη φυσική, δείχνω και κάποια μαθηματικά και ειδικά αυτό που θα δείξω τώρα, τι ιδιότητε των δυνάμεων. Ε, Προφανώ έχει σχέση με τι πράξει που γίνονται στη φυσική και θα σου κάνω μια εφαρμογή με τον νόμο Κουλόμπι για να δει γιατί πρέπει να τι ξέρει οι ιδιότητε των δυνάμεων. Λοιπόν, ποιε είναι οι ιδιότητε των δυνάμεων, οι βασικέ ιδιότητε είναι οι, οι εξή. Όταν έχουμε δύο δυνάμει που έχουν την ίδια βάση, δηλαδή έχεις δύο δυνάμεις α στη μη και α στη νη και οι δυνάμεις αυτές πολλαπλασιάζονται, παράδειγμα 10 στην τρίτη επί 10 στο τετράγωνο, έτσι, δύο δυνάμεις που έχουν την ίδια βάση και πολλαπλασιάζονται, τότε η ιδιότητα λέει ότι κρατάμε βάση την ίδια και προσθέτουμε τους δύο εκθέτες, δηλαδή μη συν νη. Για παράδειγμα εδώ θα γίνει 10 στην 3 και 2, έτσι, οπότε θα γίνει 10 στην πέμπτη. Αυτή ήταν η πρώτη ιδιότητα. Δεύτερη ιδιότητα. Εάν διαιρούνται οι δύο δυνάμει, δηλαδή έχει δύο δυνάμει με την ίδια βάση, α στη μη προ α στην νη, και οι δύο δυνάμει αυτέ διαιρούνται, τότε κρατάμε βάση την ίδια και αντί να κάνουμε πρόσθεση, κάνουμε αφαίρεση. Μη πλην νη. Παράδειγμα, εάν έχω 10 στην τρίτη προ 10 στη μείον 2, κάνω επίτηδε με αρνητικό αριθμό, τότε κρατάμε βάση την ίδια όπω είπαμε, 10 στην και αφαιρούμε του εκθέτω. 3 μείον προσοχή το μείον 2. Έτσι κάνουμε κανονικά αλγεβρική πρόσθεση. Οπότε αυτό θα γίνει 10 στην 3 συν 2, 5, γιατί αλλάζει πρόσημο. Άρα έγινε 10 στην 5η. Πολλαπλασιασμό προσθέτουμε. Διαίρεση αφαιρούμε. Λοιπόν, επόμενη ιδιότητα. Εάν έχει μία δύναμη, υψο... ε, συγγνώμη, έναν αριθμό υψωμένο στη μηδενική, εκτό από το 0, 0 στη μηδενική δεν επιτρέπεται, αυτό κάνει πάντα 1. Θα σου εξηγήσω σε λίγο για ποιο λόγο βγαίνει αυτό. Και επίση προφανώ α στην πρώτη κάνει πάντα α. Έτσι. Α στη μηδενική κάνει ένα. Αυτό παρεπιπτόντω γίνεται για τον εξή απλό λόγο. Γιατί για να βγαίνει α στη μηδενική πρέπει ο εκθέτη. Συγγνώμη, οι δύο δυνάμει, α πούμε 10 στον τετράγωνο προ 10 στον τετράγωνο, να είναι ίδιε. Οπότε αυτό που θα συμβεί θα είναι όταν αφαιρέσω τι δύο δυνάμει, του δύο, τους δύο εκθέτε, 2 πλην 2, θα δώσει αποτέλεσμα 10 στη μηδενική. Έτσι, αλλά 10 στο τετράγωνο προ 10 στο τετράγωνο δεν κάνει 1. Οπότε, οποιοδήποτε αριθμό στη μηδενική κάνει πάντα 1. Έτσι, quiero, γιατί το πηλίκο είναι πηλίκο δύο όμοιων αριθμών. 10 στο τετράγωνο προ 10 στο τετράγωνο ή 10 στην τρίτη προ 10 στην τρίτη. Γι' αυτό α στη μηδενική κάνει 1. Επίση, καλό είναι να θυμάσαι το εξή. Αν έχει μία. συγγνώμη, τη βάση υψωμένη σε έναν αρνητικό εκθέτη, δηλαδή α στη μείον τότε μπορεί να αντιστρέψει το κλάσμα και να το γράψει με θετικό εκθέτη. 1 προ α στην ε, προφανώ ισχύει και το ανάποδο. Δηλαδή, μία δύναμη που είναι στον παρανομαστή μπορεί να το φέρει στον αριθμητή, αλλάζοντα πρόσημο στον εκθέτη. Με την ίδια ακριβώ λογική, εάν έχω πηλίκο δύο αριθμών, α πούμε α προ β, και είναι υψωμένο σε κάποιον εκθέτη, μπορώ να αναποδογυρίσω το κλάσμα και να το γράψω β προ α και όλο ει τη μείον αλλάζοντα πάλι πρόσημο στον εκθέτη. Έτσι, αλλάζοντα πρόσημο από νη, το έκανα πλην νη. Προφανώ, φαντάζομαι ότι ξέρει σίγουρα την ιδιότητα που λέει Α επί Β και όλο ει την νη γίνεται Α ει την επί Β ει την Δηλαδή, ο εκθέτη πέφτει στο γινόμενο στο, στους στου δύο αριθμού του γινόμενου. Όπω επίση το ίδιο πράγμα ισχύει και για το πηλίκο δύο ε, δυνάμεων. Α προ Β και όλο ει την νη γίνεται Α ει προ Β ει την Αυτέ λοιπόν είναι οι βασικέ ιδιότητε που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και στη φυσική. Και αυτό γίνεται γιατί, όπω θα σου δείξω αμέσω, εμφανίζονται τα δέστη σαν τη μήλη, τα οποία είναι δυνάμει του 10. Οπότε πρέπει να ξέρει να κάνει αυτέ τι πράξει. Α σου δείξω λοιπόν επί ένα παράδειγμα. Ο νόμο Κουλόμπ, όπω ίσω τον έχει δει, είναι F ίσον, K ηλεκτρικό, Q1 επί Q2, διέρε τετράγωνο. Έτσι, το γινόμενο δύο φορτίων δια το τετράγωνο τη απόσταση. Τώρα τι γίνεται εδώ. Εδώ το K ηλεκτρικό είναι ένα αριθμό είναι το 9 επί 10 στην ενάτη. Έτσι, είναι μια σταθερά, 9 επί 10 στην ενάτη. Νιούτον επί μέτρα τετράγωνο, ανακουλόπ τετράγωνο. Α πούμε ότι το Q1 είναι ένα μικρό Έτσι, και το Q2 είναι ας πούμε μείον 2 μικρό 2 μικρο Και η απόσταση μεταξύ του R, λέω εγώ στην τύχη, είναι 3 cm. Και θέλουμε τώρα να βρούμε τη δύναμη με την οποία αυτά τα δύο φορτία έλκονται. Γιατί είναι τερόσιμο, έτσι έλκονται. Πρέπει προφανώ να κάνουμε αντικατάσταση στον τύπο. Προσοχή όμω πρώτα πρέπει να γίνουν οι μετατροπέ. Δηλαδή το 1 μικρό που πρέπει να γραφτεί 1 επί 10 στη μείον 6 κουλόμπ. Έτσι, γιατί το μικρό είναι το 10 στη 6. Το 2 μικροκουλό πρέπει να γραφτεί πλην 2 επί 10 στη μείον 6 κουλόμπ για τον ίδιο λόγο. Το σάντι είναι 10 στη μείον 2, οπότε αυτό θα γραφτεί 3 επί 10 στη 2 μέτρα. Και αυτού του αριθμού πρέπει να κάνουμε αντικατάσταση εδώ μέσα. Και μάλιστα δεν το έχω βάλει, δεν το βάλω τώρα. Ο αριθμητή είναι σε απόλυτη τιμή. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσημα του Q1 και του Q2. Άρα, το F θα γίνει. Πρόσεχε να δει γιατί χρειάζεται τι ιδιότητε των δυνάμεων. 9 επί 10 στην ενάτη, επί γραμμή κλάσματο. Στο Q1 θα βάλω το 1 επί 10 στη μείον 6, 1 επί 10 στη μείον 6, επί. Στο Q2 θα βάλω την απόλυτη τιμή 2 επί 10 στη μείον 6. Και στον παρανομαστή έχω την απόσταση, η οποία είναι 3 επί 10 στη μείον 2, 3 επί 10 στη 2 και όλο στο τετράγωνο. Και όλο στο τετράγωνο. Οπότε, δε εδώ πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τι ιδιότητε. Α το μετακινήσω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, εφίσον. Το 9 επί 10 στην ενάτια, το αφήσω όπω είναι. Πάμε λοιπόν στον αριθμητή τώρα. 1 ή 2 κάνει 2 καταρχήν με του αριθμού. Επί 10 στη μειον 6 επί 10 στη μειον 6 κρατάμε βάση την ίδια και προσθέτουμε του εκθέτε. Μείον 6 και μειον 6 κάνει μειον 12. Πάμε στον παρανομαστή η άλλη ιδιότητα που το τετράγωνο πέφτει μέσα. 3 στο τετράγωνο κάνει 9 και 10 στη μείον 2 και όλο στο τετράγωνο κάνει 10 στη μείον 4. Οπ, έχω ξεχάσει μια ιδιότητα, να την γράψω τώρα, μια και εμφανίστηκε. Προφανώ, όχι προφανώ, να το δείξω. Όταν έχει μια δύναμη α στη μη υψωμένη σε μια δεύτερη δύναμη α στη ν, συγγνώμη, στη ν, δηλαδή μια δύναμη υψωμένη σε εκθέτη, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλαπλασιάζονται οι δύο εκθέτες. Δηλαδή γίνεται α εις τη μη επί νη. Πολλαπλασιάζει στους δύο εκθέτες. Μη επί νη. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο προηγούμενο. 3 στο τετράγωνο, όπω είπαμε, κάνει 9. 10 στη μείον 2 και όλο στο τετράγωνο γίνεται πολλαπλασιασμό των δύο εκθετών. 2 επί μείον 2 κάνει μείον 4. Και έτσι τώρα φτάσαμε εδώ. Τώρα, άλλη ιδιότητα. Εφίσον. Καταρχήν, το 9 με το 9 μπορούν να φύγουν, γιατί είναι στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Στον αριθμητή τώρα. Ο αριθμό 2 μένει όπω είναι. 10 στην 9η επί 10 στη μείον 12. 10 στην 9η επί 10 στη μείον 12. Κρατά βάση την ίδια και προσθέτει του εκθέτε. 9 και μείον 12 κάνει μείον 3. Άρα μείον 3 προ. Και στον παρανομαστή έχει μείνει το 10 στη μείον 4. Λοιπόν, έχουμε πλησιάσει προ το τέλο διότι ο αριθμό θα μείνει όπω είναι. Εδώ, εδώ, οι δύο δυνάμει πρέπει έχουν την ίδια βάση, άρα πρέπει οι εκθέτε να αφαιρεθούν. Οπότε θα γίνει 10 στην μείον 3 μείον το μείον 4 είναι μείον 3 συν 4 και κάνει 1. Και έτσι η δύναμη είναι 2 επί 10, δηλαδή 20 νιούτον. Να γιατί χρειάζεσαι να γνωρίζεις οπωσδήποτε τις ιδιότητες των δυνάμεων. Λοιπόν, κράτησε αυτό το βίντεο, έτσι, ε, αυτές είναι οι βασικές ιδιότητες των δυνάμεων, να τις κρατήσεις για να μπορείς να τρέξει κάθε φορά να τις κοιτάς. Καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση βίντεο.